Μια μπύρα Grolls ανοίγει πάντα στην ώρα της. Grolls Premium Lager. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Το μικρό ναι των Γάλλων για τη συνθήκη του Μάστριχ έριξε τον πυρετό της έντασης και της ανησυχίας στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν απομάκρυνε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η διεθνής νομισματική τάξη. Και ενώ Μιτεράν και τα πολιτικά κόμματα αποτιμούν την ετοιμιγορία του γαλλικού λαού, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και στην Ουάσιγκτον επικρατεί κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Ήδη η τιμή του φράγκου ανέβηκε, αλλά παραμένει ορατός ο κίνδυνος υποτίμησης. Η τιμή της λίρας και της πεσέτας έπεσε στις προαγορές συναλλάγματος, ενώ οι οικονομολόγοι προβλέπουν εβδομάδα νομισματικής αναταραχής στην Ευρώπη. Να συνδεθούμε όμως ζωντανά με τα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Παρίσι, όπου οι απεσταλμένοι του Μέγκα Γιώργος Κουβαράς και ο εκλογολόγος αναλυτής Ηλίας Νικολακόπουλος μας δίνουν τις πρώτες αντιδράσεις και κάνουν εκτιμήσεις για τις συνέπειες του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Γιώργο, σε ακούμε. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα το οποίο δώσαμε. Είναι 51% υπέρ του ναι, 49% υπέρ του όχι. Δηλαδή έχουμε δύο μονάδες μονάχα διαφορά μεταξύ του ναι και του όχι. Είναι μία ανάσα για την ευρωπαϊκή κοινότητα των 12, αφού μπορεί πλέον να προχωρήσει απρόσκοπα στην πολιτική ένωση, στην κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Ας δώσουμε όμως το λόγο στον ειδικό εκλογολόγο του Mega Channel, στον Ηλία Νικολακόπουλο, να αναλύσει το αποτέλεσμα. Ηλία. Το αποτέλεσμα αυτό πραγματοποιήθηκε πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Κανένα πολιτικό κόμμα, όπως είπαμε, δεν μπόρεσε ομόφωνα να συνταχθεί με το ναι ή με το όχι, ίσως με την εξαίρεση του Εθνικού Μετώπου, όπου το σύνολο περίπου των ψηφοφόρων του στράφηκε προς το όχι. Όλα τα άλλα κόμματα γνώρισαν σημαντικότατες διαιρέσεις, γεγονός που σήμερα κάνει αμφίβολη οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη στη Γαλλία. Το αποτέλεσμα μιας προεδρικής ή μιας βουλευτικής εκλογής στη Γαλλία είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολη. Γιατί δίπλα στη διαίρεση δεξιά-αριστερά, που ήταν η παραδοσιακή διαίρεση της Γαλλίας, ήρθε τώρα να τοποθετηθεί μια άλλη διαίρεση σε σχέση με το Μάστρι. Μια διαίρεση που πραγματικά χώρισε τη Γαλλία στα δύο, από τη μια μεριά οι πληθυσμοί των πόλων και τα σχετικά ανώτερα και μορφωμένα στρώματα από όλα τα κόμματα, ενώ από την άλλη πλευρά η αγροτική Γαλλία, μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης, όπου κατά 60% πλειοψήφισε το όχι, ενώ αντιστρόφως στα ανώτερα στρώματα, στα στελέχη των επιχειρήσεων, η πλειοψηφία του ναι έφτασε το 80%. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικές Γαλλίες, δύο κοινωνικά διαφορετικές Γαλλίες, αλλά και δύο ιδεολογικά διαφορετικές Γαλλίες στο δίλημα εξυγχρονισμός ή παράδοση. Γιώργο Κουβαρά, Ηλία Νικολακόπουλε, τώρα, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, πώς αναμένεται να αντιδράσουν οι 12 ηγέτες ευρωπαϊκής κοινότητας? Ναι, Μιλιέ, καταρχήν να πούμε ότι το ειδικό βάρος αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Είπαμε ότι πρόκειται για μία ανάσα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Υπάρχουν οι δυσκολίες. Αυτό το οποίο πριν απ' όλα θα γίνει είναι περισυλλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή του εκτελεστικού οργάνου της κοινότητας, όπου θα πρέπει να βρεθούν λύσεις οι αποφάσεις αυτές που επηρεάζουν καθημερινά τους απλούς πολίτες, οι συστάσεις, οι οδηγίες, οι κανονισμοί, πώς θα έρθουν σε επαφή με την κοινή γνώμη. Πώς δηλαδή θα μπορεί να συμμετέχει περισσότερο η τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορέσουν περισσότερο να συμμετέχουν οι μαζικοί φορείς. Βέβαια, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το είπες άλλωστε και εσύ στην εισαγωγή σου, είναι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Οι 12 ηγέτες της κοινότητας θέλουν πριν απ' όλα, και το υπογραμμίσανε όλοι σήμερα, να προχωρήσουν στην κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινού Νομίσματος. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Βέβαια, το ναι του Μάστριχ, αν θέλεις, κάποια στιγμή ηρεμεί τις αγορές συναλλάγματος, τα χρηματιστήρια. Ωστόσο, δεν ξεπερνιούνται οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βρετανική Προεδρία. Μια Προεδρία που ασκεί τα χρέη της όταν η Στερλίνα είναι έξω από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι σε ένα νέο χάρτη στην Ευρώπη. Ας μας τον αναλύσει ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Μία κουβέντα θα ήθελα να πω, ότι το δημοψήφισμα στη Δανία και το δημοψήφισμα στη Γαλλία έδειξε ότι η κοινή γνώμη των χωρών της Ευρώπης, τουλάχιστον των κεντρικών χωρών της Ευρώπης, είναι εξαιρετικά διχασμένη στο θέμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και την Ιρλανδία, όπου η μεγάλη πλειοψηφία
εκτάσσεται υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στις χώρες που καλούνται να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Αγγλία, τα πράγματα είναι πολύ πιο διχασμένα από ό,τι κανείς θα περίμενε. Γιώργο Κουβαρά, Ηλία Νικολακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, το οποίο χαρακτηρίζει οριακό, αλλά μίλησε για βαριά κρίση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Πάντως, ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο να υποτιμηθεί η δραχμή. Την ώρα που το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα περνά βαριά κρίση, είναι βέβαιο ότι το γαλλικό αποτέλεσμα θα μειώσει σημαντικά τις πιέσεις που ασκούνταν μέχρι την Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και θα μπορούμε και εμείς οι Έλληνες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ανετότερα. Η δήλωση που έκανα ήταν ξεκάθαρη, υποτίμηση της δραχμής δεν αντιμετωπίζεται. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαιρέτησε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά τάχτηκε υπέρ της επανεξέτασης συνθήκης του Μάστριχτ. Την ικανοποίησή της εξέφρασε και η πρόεδρος του συνασπισμού, Μαρία Δαμανάκη, τονίζοντας πάντως ότι υπάρχει θέμα θετικής μεταρρύθμισης συνθήκης. Αντιθέτως, το ΚΚΕ υπογράμμισε ότι η αντίσταση των λαών γίνεται δυναμή της στα θεμέλια του Μάστριχτ. Αυτή η οριακή επιτυχία θα πρέπει να παραβάλει όλους κυβερνήσεις και λαούς στη σκέψη ότι πραγματικά το Μάστριχτ πρέπει να γίνει πιο κοινωνικό, πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στην καθημερινότητα της ζωής του πολίτη. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη ικανοποίηση έγινε δεκτό από τους Γάλλους ηγέτες που είχαν ταχθεί υπέρ του ΝΕΤΟ αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο πρόεδρος Μιτεράν σε μήνυμα προς το γαλλικό λαό χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ιστορική. Νεότερα στοιχεία όμως δίνουν ένα ελάχιστο προβάδισμα στο ναι. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η πλειοψηφία εξασφαλίζεται μόνο με μερικές χιλιάδες ψήφους. Αν και όχι με μεγάλο φανατισμό, οι Γάλλοι πήραν χθες στα χέρια τους την τύχη της Ευρώπης. Με ποια κριτήρια όμως ψήφισαν ναι? Για την ειρήνη στην Ευρώπη 73%, για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 63%, για να μην κυριαρχήσουν ΗΠΑ, Ιαπωνία 51%, για την ειρήνη στη Ιουγκοσλαβία 28%, για το φόβο ηγεμονισμού της Γερμανίας 21%, για τον Φρανσουά Μιτεράν 15%. Με ποια κριτήρια ψήφισαν όχι? Για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας 58%, για να μην κυβερνούν οι τεχνοκράτες 57%, για το φόβο ηγεμονισμού της Γερμανίας 41%, για το κόστος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 37%, εναντίον του πολιτικού κατεστημένου 32%, εξαιτίας της Ιουγκοσλαβικής κρίσης 28%. Ο ένας μετά τον άλλο, οι Γάλλοι πολιτικοί έσπευσαν να κάνουν δηλώσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν. Je veux en votre nom les remercier. Mais c'est à vous, Français. À vous qui avez voté oui à la France, oui à l'Europe, oui à l'espoir, que va d'abord ma gratitude. Jacques Chirac. Les Français ont choisi de dire oui à la poursuite de la construction européenne. Et je m'en réjouis. Raymond Barre. La France a choisi la voie de l'Union européenne. Elle a choisi la voie de l'avenir. Jean-Marie Le Pen. Car ce soir, la France française a perdu une bataille. Pour autant que les chiffres officiels confirmeront les sondages, mais elle n'a pas perdu la guerre. Giscard d'Estaing. Donc le message aujourd'hui des Français et des Françaises aux autres Européens, c'est nous avons décidé de construire l'Europe avec vous. Στα κέντρα των μεγάλων αποφάσεων, στην Ουάσιγκτον, στο Λονδίνο και στη Βόνη, κυβερνήσεις και οικονομικά επιτελεία συσκέπτονται πυροτοδός για να καθορίσουν τη στάση τους μετά το οριακό ναι των Γάλλων. Η Βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική. Η Βόνη εκτιμά ότι οι χρηματαγορές θα ηρεμήσουν. Ενώ ο πρόεδρος Μπους, που συναντάται απόψε με τους υπουργούς οικονομικών της ΟΚ, είπε ότι οι ΗΠΑ τάσσονται υπέρ της ΕΕ και της διεθνούς νομισματικής σταθερότητας. Οι ανταποκριτές του Μέγκα, Αλέξη Παπαχελάς, Μέτα Τσικρικά και Λάκης Χατζηκυριάκος μεταδίδουν. Ανακούφιση έχει προκαλέσει στην Ουάσιγκτον το αποτέλεσμα του γαλλικού δημοψηφίσματος, καθώς οι περισσότεροι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και διοικητές κεντρικών τραπεζών, αλλά και Αμερικανοί αξιωματούχοι, πιστεύουν ότι από αύριο θα επανέλθει η ηρεμία στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή την ώρα συνεδριάζει πάντως η Ευρωπαϊκή Νομισματική Επιτροπή, ενώ αργότερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών της κοινότητας για να συζητήσουν την πολιτική που θα ακολουθήσουν μετά την έγκριση του Μάστριχτ από τους Γάλλους. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει ο κ. Στέφανος Μάνος, ενώ έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πιέσεις από διεθνείς οικονομικούς κύκλους για υποτίμηση δραχμής, πιέσεις οι οποίες πιστεύεται ότι δεν θα φέρουν αποτέλεσμα, μια και η κυβέρνηση έχει ήδη πάρει την πολιτική απόφαση να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την Ουάστον για το Mega Channel, Αλέξη Παπαχελάς.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ έχει δηλώσει ότι η απόρριψη του Μάστριχτ από τους Γάλλους ή μια οριακή θετική ψήφος θα έκανε τη Βρετανική κυβέρνηση να αποσύρει τη συνθήκη από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Αλλά ακόμη και αν η κυβέρνηση δώσει το πράσινο φως, τα προβλήματα είναι πολλά. Με την κατάρρευση της Στερλίνας επικρατεί δυσφορία προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι θετερικοί βουλευτές έχουν ανασυνταχθεί, ενώ οι πολέμοι της συνθήκης δηλώνουν ότι η οριακή ψήφος των Γάλλων καθιστά αναγκαία την διεξαγωγή δημοψηφίσματος και στη Βρετανία. Από το Λονδίνο, Μέτα Τσικρικά για το Mega Channel. Χωρίς αμφιβολία, περισσότερο από τους Γάλλους είναι οι Ιταλοί που πανηγύρισαν απόψε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Χαρακτηριστικό της σημασίας που είχε για την Ιταλία το γεγονός αυτό είναι ότι όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα και με τις πρώτες προβολές των αποτελεσμάτων συνδέθηκαν με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουλιάνο Αμάτο εξέφρασε την μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για την νίκη του ΝΕΕ. Αυτό, είπε ο κύριος Αμάτο, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την Ενωμένη Ευρώπη. Από τη Ρώμη για το Mega Channel, Λάκης Χατζηκυριάκος. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι οι πρώτες αντιδράσεις και εκτιμήσεις από το αποτέλεσμα του γαλλικού δημοψηφίσματος που σήμερα Δευτέρα αναμένεται βεβαίως να πληθύνουν. Να περάσουμε τώρα στις εσωτερικές ειδήσεις. Ο Δακτύλιος επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα και η ταλαιπωρία με τις διακοπές του ρεύματος και στις τραπεζικές αναλλαγές παίρνει τέλος. Οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ η Γενόβ ΔΕΗ μετά από μία θυελλώδη συνεδρίαση αποφάσισε χτες να αναστείλει τις απεργίες της. Η απεργία με τη μορφή την οποία την πραγματοποιήσαμε τις 25 αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε, οι εργαζόμενοι θα πάνε στη δουλειά τους. Θα υπάρξει συνεργασία με τις άλλες κοινωνικές και συνεργασικές οργανώσεις και την ΓΕΣΕ να προβούμε στον μποϊκοτάζ των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ αναφέρθηκε και στο θέμα της έκτακτης εισφοράς για τα ακίνητα. Έχουμε δώσει την εντολή και έχουμε οργανώσει την μη πραγματοποίηση των διακοπών στην περίπτωση του κεφαλικού φόρου. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν χωρίς να είναι βέβαιο μέχρι πού μπορεί να φτάσουν μετά τη διαμόρφωση των νέων ιστομείων. Το ρεπορτάζ είναι του Θανάση Λιδρομήτη. Υπάρχει μια αύξηση γύρω στις 2 δραχμές περίπου. Οι ανατιμήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι από τα διελιστήρια έχουμε μια αύξηση της βενζίνης 2,5 δραχμές, στα πετρέλαια 3 δραχμές. Όσο ανεβαίνει το δολάριο, ανεβαίνουν και οι τιμές. Οι αυξήσεις, όπως εκτιμούν οι βενζινοπόλες, θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε μια ανάπτυξη τιμών, ίσως και 5 δραχμές. Η βενζίνη σούπερ πωλείται σήμερα από 192 έως 200 δραχμές και η αμόλυβδη από 183 έως 187 δραχμές. Εν ώψη του χειμώνα όμως αυξήσεις γίνονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορεί να ανεβεί και 5 και 10 δραχμές, αναλόγως τη ζήτηση. Τέταρτο ατύχημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας που τελείωσε χτες στην Αθήνα. Η 18χρονη Δανέζα Μάγκεν Γεόργενσον και η Ελληνίδα Ειρήνη Τσουβαλά έπεσαν σε σταθμευμένο φορτηγό στον περιφερειακό του Γαλατσίου και τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι δύο αθλήτριες έπεσαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα πάνω στο φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην έξοδο της τρίτης στροφής στον περιφερειακό δρόμο του Γαλατσίου. Η Διεθνής Ομοσπονδία, που επισήμανε το πρωί, ας πούμε, ξέρω το πρόβλημα, το εντόπισε το πρόβλημα, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ήρθαμε τρεις άνθρωποι εδώ πέρα και κρατούσαμε σημαίες για να υποδεικνύουμε στους αθλητές την επικίνδυνοτητα του σημείου αυτού. Τι να προλάβει να δούμε. Η Γεώργιανσον δίνει μάχη με το θάνατο του νοσοκομείου Σωτηρία, ενώ η Τσουβαλένο συλλεύεται στο ΚΑΤ με κατάγματα στο πρόσωπο. Ήμασταν εκεί. Εκείνη έπεσε πρώτη και εγώ πάνω έπεσε η κόρη μου. Μετά το ατύχημα, τοποθετήθηκαν στρώματα μπροστά στο φορτηγό. 4 ώρες αργότερα, το απομάκρυνε γερανός της πυροσβεστικής, γιατί η αστυνομία δεν μπορούσε να βρει τον ιδιοκτήτη. Να δούμε τι έγινε σήμερα στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πέτυχαν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και αποσπάστηκαν την βαθμολογία. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λάρισα. Να δούμε όλα τα γκολ που σημειώθηκαν στην τρίτη αγωνιστική του
Τώρα το απόγευμα θα συννεφιάσει στα υποδυτικά και είναι πιθανό να βρέξει στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι μέτρη 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στο Ιόνιο και στα υποδυτικά από 14 έως 29, στο Αιγαίο από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός με ανέμους μέτριους 4 με 5 μποφόρ προβλέπεται για την Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ασθενείς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν τα τελευταία γεγονότα, η τελευταία ολοκληρωμένη ενημέρωση από το Μεγάλο Κανάλι, μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρώπη. Αμέσως τώρα ακολουθεί η συνέχεια της ταινίας Αρμπατσέκ με την Σοφία Λόρεν και τον Γκρέγκορι Πεκ. Το επόμενο προγραμματισμένο δελτίο, το Μεγάλο Κανάλι, στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.